Κοίτα το ρε. Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Hoppa. Ας δούμε το intro και τα λέμε. Να στέψω ένα τσιγάρο. Shadow of the Beast 3, το εύκολο της σειράς, που λένε μερικοί. Μάλιστα. Τώρα το πόσο εύκολο είναι, αυτό, αν δεν το παίξει κανείς, δεν μπορεί και να το κρίνει. Το παιχνίδι λοιπόν θα χαμηλώσουμε λίγο. Τελειά, μη διαλύσεις τα πράγματα. Ο μπαμπάς γράφει. Το παιχνίδι λοιπόν κατασκευάστηκε το 1992. Η μουσική δεν είναι από τους γνωστούς, είναι από τα αδέρφια Tim και Lee Wright. Τα γραφικά έγιναν σε μια Amiga 3000 με το Deluxe Paint 4 και το development, ο κώδικας δηλαδή, έγινε σε ένα PC των 25 MHz, όπως είχε γίνει και το Shadow of the Beast 2. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν το έκαναν port, τη μηχανή του παιχνιδιού, δεν την έκαναν port από το 1 ούτε το 2, αλλά το έγραψαν από την αρχή. Στο 1 για παράδειγμα, τα μεγάλα sprites δεν μπορούσαν να είναι πάνω σε αντικείμενα όπως σκάλες και πόρτες και τέτοια, αλλά ούτε πάνω στο parallax. Στο 2 αυτό κάπως διορθώθηκε, στο 3 έγινε τέλειο. Μπορεί να μην σας φαίνεται όμορφο και eye candy όπως το 1 ή το ατμοσφαιρικό 2, γιατί όπως και να το κάνουμε, το πρώτο είναι το πιο όμορφο, με χρώμα, πολύ χρώμα βασικά, γενικά πολύ sprite, πολύ πράγμα. Το 2 όμως είχε ατμόσφαιρα και το 3 είναι καλό και έχει και gameplay. Ανοίξουμε λίγο το φωτισμό και έχουμε πλέον τη μορφή του ανθρώπου και όχι όπως το πρώτο που ήταν τέρας και στο δεύτερο κάτι
ντεμί, κάτι ενδιάμεσο. Τελείως εξαγριωμένο με την ύπαρξή του. Να σας πω τώρα... Δεν έχω καμία φωτογραφία από τα παλιά μου μηχανήματα. Για τον Amstrad δεν με απασχολεί, γιατί όταν το είχα πάρει με πράσινο monitor, σε ένα χρόνο το δώσαμε πίσω και πήραμε το έχρωμο. Δεν έχω φωτογραφίες, αλλά έχω τον ίδιο Amstrad με το έχρωμο monitor. Την 500... Όχι, δεν έχω βγάλει φωτογραφία. Και η μοναδική φωτογραφία που είχα, και δεν ξέρω τώρα που είναι, κάπου θα είναι, ήτανε της διχίλιαρης, την οποία μάλιστα την είχα και όρθια, μαλάκας, σαν και καλά, ξέρετε, όχι XT, πώς τα λένε τα άλλα, τα Tower, τα όρθια, την είχα βάλει όρθια, για να... Και είχα βγάλει φωτογραφία του φίλου μου τον Μιχάλη, που έπαιζε αυτό εδώ το παιχνίδι. Μία και μόνο φωτογραφία. Η οποία δεν ξέρω που βρίσκεται. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι ήταν το τελευταίο long play που έκανα πριν το μπλα μπλα. Το έχω ξανακάνει long play, αλλά είμαι βουβός. Όχι, κάτσε λίγο. Με τα καραγκιοζάκια εδώ. Σλεπτό. Πάτα προσευχή. Προσευχή. Λοιπόν. Μισό. Είναι λίγο δύσκολο εδώ. Πάρτα. Δώσε, χτυπάς. Όχι ρε Κωστή. Έχω μπλέξει. Που λέει και ο άλλος. Μουσικάρα και εδώ. Έλα, δώσε μου το κλειδί. Δρόμο. Ωραία puzzles. Εδώ πρέπει να πάμε πλάγια την πλατφόρμα, αλλά να την ισιώσουμε, γιατί η πέτρα φεύγει. Έλεγα λοιπόν ότι είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω long play, έκανα πότε πότε, δεν με ενδιαφέρει αν τα έχουν κάνει άλλοι. Εγώ έκανα γιατί γούσταρα. Όχι ρε πούστη. Μια μέρα όταν ήρθα εδώ, στο χωριό, πάμε τα κουραδάκια, θέατρο σκιών, ο πρώτος καραγκιόζο player, νάτος. Έτσι να το βγάλουμε για αυτόν, γιατί... Όχι ρε, πώς τι. Έχουμε περιθώριο, έχουμε ενέργεια. Σόφα. Ο κύριος Βιετκόκ τώρα θα μας δώσει το δώρο μας. Λοιπόν, έλεγα ότι ήτανε, όταν ήρθα εδώ, μου τη βιδώνει, δεν είχα τι να κάνω και λέω, δεν κάνω long play και βάζω αυτό το παιχνίδι. Έλα όμως που πήρα φόρα και έκατσα και τερμάτισα πολλά παιχνίδια, τερμάτισα 1-2 την ημέρα και έγραφα βίντεο. Τα ανέβαζα και αυτό μάζεψε κόσμο, παιδιά. Από εκεί που είχα 500 κάτι subs τόσα χρόνια, πήρα πάνω από 1000 μετά. Έλεγα εγώ τον πόνο μου και άλλοι τον άκουγαν. Στο δεύτερο λοιπόν long play, που ίσως να ήταν το μένας, νομίζω... Ξεκίνησα στα καλά καθούμενα να μιλάω, δεν είχα σκριπτάρει τίποτα, έτσι μου την έδωσε. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι
Ήταν κάπου στο 19, το Πάσχα του 19, το οποίο ξεκίνησα στο βουβό και μετά δεν έβαλα γλώσσα μέσα. Άσχημα γούστα, όσοι βλέπετε ή ακούτε. Αυτή εδώ η πίστα ήταν που είχαμε βγάλει τότε φωτογραφία και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο με τα παράθυρα πιο κάτω που φαίνεται το background πίσω, τρυπάει το background. Είχαμε παίξει αρκετά με τον φίλο τον Μιχάλη τότε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν εκείνος που παίζαμε Rick Dangers και Silkworm στον Amstrad και μετά από χρόνια παίζαμε αυτό εδώ γιατί γουστάραμε πάρα πολύ τα puzzles που είχε και φυσικά τα γραφικά, έτσι. Ωραία. Λεπτομέρεια εδώ, ανηφορίτσα, κατηφορίτσα. Να, εδώ ήταν η φωτογραφία που σας λέω. Το θυμάμαι σαν τώρα και την στιγμή που την έβγαλα. Την είχα βγάλει μια Kodak. Αυτή που είχε, τις θυμάστε αυτές τις φωτογραφίες, τις σκηνές της Kodak, που είχαν το φλάσ από πάνω καρφωτό και ήταν μια λάμπα, ρε παιδί μου, η οποία και εγώ όταν τράβαγες μια παφ, έσκαγε και γύρναγε μετά και είχε τέσσερις λάμπες, έτσι. Μετά το πέταγες. Όλες μας οι φωτογραφίες από δύο τέτοιες μηχανές ήταν παιδικές. Αν και πιο παλιά έχω δει κάτι άλλες φωτογραφίες που είναι σε γκοφρέ χαρτί, αλλά ήμουν πολύ μικρός για να θυμάμαι τι μηχανές είχαν τότε οι δικοί μου. Το έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι? Σας αρέσει? Εγώ το γουστάρω πολύ. Είχα διαβάσει που λέτε κάπου ότι δεν έκαναν πόρτη μηχανή του πρώτου. Ακούστε, ακούστε. Γιατί λέει ο κώδικας του πρώτου. Ακούστε. Σοφά. Ήτανε πάρα πολύ χάλια. Τι λέτε, ρε παιδιά? Το είπαν οι ίδιοι, λέει, ο κώδικας του πρώτου ήταν πάρα πολύ χάλια και το παιχνίδι θα μπορούσε, λέει, να είναι 10 φορές καλύτερο. Τι 10 φορές καλύτερο, τι θα ήταν δηλαδή, σαν PlayStation 1? Πώς γίνεται να είναι 10 φορές καλύτερο ένα παιχνίδι σαν το πρώτο Shadow of the Beast? Βέβαια δεν θα το μάθουμε ποτέ. Loading. Εδώ είναι το αγαπημένο μου puzzle. Έρχεται ο γερανός που βγάζει τα αρκουδάκια. Σκοτώνουμε αυτόν εδώ τον συφιλιάρι. Μπούμ. Θα βάλουμε το βαρέλι εδώ για μετά. Θα κατεβούμε κάτω. Αυτός εδώ, ο κύριος που χέζει, δεν μας ενοχλεί. Κλείνουμε αυτό. Πάμε πάνω. Πάμε να δούμε ένα μποσάκι τώρα. Έλα, αγόρι μου. Αφού είσαι ακέφαλος, γιατί πρέπει να σε βαράω στο κεφάλι? Αναπάντητα ερωτήματα. Τεράστιο σπράιτ, έτσι. Τεράστιο σπράιτ, σου λέω, δικέ μου. Ωραία, πούστη. Θα συγκεντρωθούμε. Ωραία, πούστη, τη στρώμε καλά. Αρχίδια. Άντε, ψόφα. Κερατά. Το παιχνίδι είχε θέματα στο NTSC, σε Αμερικάνικη και σε Αμίγκα, αλλά εμείς χεστήκαμε, γιατί ζούμε στη χώρα με τα SCART και τα RGB και το σωστό, το αντρικό PAL. Με την περισσότερη ανάλυση, αν και αυτό φαίνεται ότι είναι κομμένο εδώ NTSC. Ο Κόπερ δίνει ρε στα πίσω, στα χρώματα. Όχι ρε, τι κάνω. Και τώρα παίζουμε. Ωραία.
Και κάπου εδώ τα αφήνουμε. Μπαίνουμε μέσα στη βαρέλα. Εδώ πιο κάτω, να ξέρετε, έχει ένα bug. Το είχα ανακαλύψει. Δεν ξέρω αν ήμουν ο μοναδικός. Λογικά θα το είχαν βρει κι άλλοι. Εδώ η πρώτη τρύπα έχει οξύ. Θα το δείτε τώρα καθώς περνάει βαρέλα κάτω. Πας σε ένα σημείο εδώ πέρα. Είχα κάνει και ένα μικρό βιντεάκι, αλλά το είχα unlisted για να το δείξω στο EAB. Που πάει και κολλάει σε ένα σημείο. Σήμερα που λέτε που είναι άνοιξη, γύρισα στο παλιό format. Από ό,τι είδατε. Δηλαδή, πραγματική Amiga, όχι εμουλαδόρ. Είναι 1200 η μαύρη με το 030. WHD Low 3.1. 64 MB RAM. Το σημάκι δώρο του Μουαντίμπα. Η οθόνη δώρο του Δημήτρη. Η επισκευή από τον Χρήστο της ομάδας. Πάμε έτσι. Λοιπόν, ποια πίστα είναι τώρα? Αυτή είναι η τελευταία. Αν πας την τελευταία τώρα, δεν θα τερματιστεί. Πρέπει να πάρεις όλα τα πράγματα από τις προηγούμενες. Η προηγούμενη πίστα που έπαιξα είναι αγαπημένη μου, αλλά έχω ένα soft spot και για αυτήν εδώ. Διότι αυτή η πίστα, την ώρα που καβαλάς την ερπετοφόρα πέρδικα, καταργείς όλους τους νόμους της φύσης. Προπονήθηκα κανά δύο γύρους στην Amiga, μετά το στρίμαρα στο Discord εχθές. Εχθές, όταν λέμε εχθές, σήμερα είναι... Τι είναι? Τι μέρα είναι εδώ? Τετάρτη. Ναι, εσείς θα το δείτε αυτό το Σάββατο αν το τερματίσω. Προπονήθηκα στο Discord, πήγα να παίξω. Τον έπινα λόγω του latency. Τώρα εδώ τον πίνω πότε λόγω του μπλα. Αλλά το τερμάτισα. Το τερμάτισα στο live stream. Περάσαν ωραία τα παιδιά. Και εγώ. Και τώρα ευελπιστώνε να το τερματίσωνε και εδώ. Ωραία πουλάκια. Όχι ρε! Κολόπουλο. Λοιπόν, εδώ τώρα, να βλέπετε το πουλί που σας έλεγα. Είναι το πουλί αυτού μου και το κρατάει στο χέρι γιατί του λείπει από εδώ. Και ζητάει και βοήθεια. Φανταστείτε τι έχουν δει τα μάτια του πουλιού αυτού. Σπάμε το πρώτο ποδάρι. Σπάμε το δεύτερο ποδάρι. Και βαράμε τον κύριο μαλάκα. Τώρα, πάμε την τραμπάλα. Πολύ trial and error, παιδιά, το παιχνίδι τότε. Εδώ. Πηδάμε. Τακ, τουκ. Τσιμπάμε τον μπερδικό, τον μπερδίκο μάλλον. Και ελπίζω να μην χάσω εδώ κάτω, γιατί δυσκολεύομαι εδώ κάτω. Πρέπει να πάρουμε το σφυρί. Φέρνει λίγο σε τζάουστ εδώ το παιχνίδι. Όσοι ξέρετε τι είναι το τζάουστ. Θα το πιω. Δεν το ξεκίνησα καλά. Έλα ψόφα. Ψόφα καταραμένε. Μπα, πάει ενέργεια. Να το. Το πήραμε το σφυρί και τώρα το μπούλο. Μαζί με το πουλί θα πάρουμε και το μπούλο. Ωραία. Άλλο παζλάκι. Πρέπει να ρίξουμε τις μπίλες. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, θέλουμε να ρίξουμε τρεις εδώ και τέσσερις κάτω. Η μία περισσεύει. Σε περίπτωση που γίνει μαλακία. Φιλές πλάχνω τον beast. Αυτή η έκδοση τουλάχιστον. Τις υπόλοιπες τις ρίχνουμε εδώ κάτω. Ωραία. Εδώ τώρα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Μη μας πέσει τα φόπλακα στην καρκάλα. Γυρνάμε με το F1 από το αστεράκι του Ninja στο σφυρί που πήραμε.
δεύτερα παίζουμε με τις μπάλες. Αν πέσει κάτω η ταφόπλακα, τον ήπιαμε. Ωραία. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Κοντά το πήγα. Κοντά το πήγα. Ωραία. Κάπου εδώ. Ωραία. Ωραία. Δεν χρειάζεται άλλη. Ωραία. Τώρα δυστυχώς δεν νομίζω να βγάλω αυτό το boss. Και μάλλον θα χάσουμε ζωή εδώ. Γιατί δεν έχω πολλή ενέργεια. Γυράμε πάλι στο αστερίδιον. Πάμε εδώ, την πουλεύουμε. Πέφτουμε κάτω. Όχι ρε, πώς την. Έτσι, θέλει στο μάτι. Πρέπει να του μπει στο μάτι. Πούστη. Ω, καλό και αυτό, ε. Καλό σύστημα και αυτό τώρα. Κάνεις μία. Εδώ. Τυχαίο, ε. Δεν πειράζει. Τον ήπια. Όχι. Πάρτα. Πάρτα, πούστη. Λοιπόν, παίρνουμε το φιαλίδιον. Αναχείρας. Όχι, περίμενε, κάτσε πάνω για στράκι, μην γίνει καμία μαλακία. Τα μπαλάκια της οργής, τα ρολεμάν, που έλεγα τότε και το λέει και ο Πέτρος. Και πάμε ήσυχα. Βλέπετε τις ελεσμπίλες που πήγανε. Και ειρηνικά σε αυτό εδώ το λουτρό αίματος. Και γεμίζουμε τη βιάλη. Ωραία. Τώρα θα πάμε στην τσιμπουκωτή πίστα. Αυτή είναι εδώ. Η οποία έχει δύσκολα puzzles και χρειάζεται πολύ καλό timing. Πάρα πολύ καλό timing. Ας ελπίσουμε να βγει. VGA steel. Θέλει πολύ προσοχή. Ο παπάρας ο πρώτος. Ωραία. Παφ. 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 Άλλη μία. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα εδώ τα puzzles. Έχεις εδώ τον κύριο μαλάκα που σου δείχνει την μπάλα. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, θα δείτε και θα τραβάτε τα, το πούστι, τα βυζιά σας. Ένα πράγμα που δεν θυμάμαι είναι αν οι νυχτερίδες σταματά να βγαίνουν όσο τις χτυπάς ή πρέπει να πάω από εκεί το τραπεζάκι για να σταματήσουν. Δεν θυμάμαι, άρα θα κάτσω λίγο εδώ και θα βαράω. Θα το δούμε τώρα μαζί τι θα γίνει. Έλα. Όχι ρε πούστη, σπονάρουν. Τέρμα, τέρμα ρε πούστη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Πάμε το τραπεζάκι εδώ. Και σπάμε το ένα ποδάρι. Βάζουμε εδώ τη βιβλιοθήκη και παίρνουμε το σφυρί. Τη βάζουμε εδώ στο κέντρο και ανεβαίνουμε πάνω. Τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Βαράμε. Κοιτάξτε εδώ τι θα γίνει. Μία, δύο,
και ραγίζει εδώ το, η αλυσίδα για καλά. Γυρνάμε στο σφυρί και χτυπάμε. Χτυπάμε. Τώρα πάμε εδώ. Δεν μπορείς να ανέβεις αλλιώς. Βαράμε λίγο ακόμα να είμαστε σίγουροι. Γυρνάμε. Έκανε τον ήχο που σημαίνει ότι το trick, το τέτοιο, το puzzle έπιασε. Τι έγινε τώρα? Έφυγε η μπάλα κάτω, χτύπησε στη βιβλιοθήκη και έκανε άλμα από το σκαμνάκι που σπάσαμε και πήγε σε ένα σημείο που θα το βρούμε παρακάτω. Εδώ έχει άλλο ένα puzzle το οποίο πρέπει να το λύσουμε με αυτό μνήμισμο. Ρε, ξέρετε που σκρολάρεις, όχι μνήμης, αυτό που σκρολάρεις και φτιάχνεις μια εικόνα. Η εικόνα αυτή σου λέει ποια ψάρια πρέπει να τα βάζεις με τη σειρά το να φάει το άλλο ώστε να μην σου κάνουν κακό. Εγώ θυμάμαι ποια ψάρια είναι. Νομίζω δηλαδή. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ. Πρέπει όμως να πάει εδώ για να δουλέψει σωστά. Όχι. Ούτε. Κάπου εδώ. Ωραία. Το πάμε κάτω και το αφήνουμε σε αυτό εδώ. Πλουκ. Όχι το μεγάλο. Το μεγάλο εδώ. Μετά είναι αυτό εδώ, το οποίο πάει εδώ κάτω. Ωραία. Αυτό εδώ λογικά δεν μας κάνει κακό, αλλά δεν το πολύ θυμάμαι, θα το βάλω εδώ ψηλά. Θα κάτσω να το αποφύγω κιόλας. Exit. Ωραίο, ε. Πανέμορφο. Αυτές οι σωλήνες σηματωμένες επάνω είναι instant kill. Αν τις ακουμπήσετε. Θέλει προσοχή. Ωραία. Κοίτα ρε λεπτομέρεια. Κοίτα λεπτομέρεια που έχει το παιχνίδι. Ωραία. Η μπάλα που... Να το. Βλέπετε εδώ αριστερά. Εδώ αριστερά είναι που βάλαμε το τραπεζάκι. Εδώ τώρα κοιτάξτε. Εδώ έχει ένα κενό. Κάτω. Λοιπόν. Πάμε εδώ. Μία, δύο. Πάλι. Γυρνάμε στο σφυρί. Και βαράμε. Θα στο λέω σε περίπτωση που θέλετε να το παίξετε το παιχνίδι. Λοιπόν. Έλα άλλη μία. Γυρνάμε εδώ τώρα και... Οπ! Πού πήγε? Εδώ. Τώρα, πρέπει να πάρουμε το πρώτο διαμάντι, το οποίο είναι μέσα στον πάγο. Αλλά πρέπει να ανεβούμε και εδώ. Και για να ανεβούμε από εδώ, γίνεται μόνο όταν ο πάγος φτάσει εδώ. Πώς θα φτάσει ο πάγος εδώ? Κοιτάξτε. Γυρνάμε στο σφυρί. Στέλνουμε το καζάνι από εκεί, το οποίο είναι χιτήριο. Και σπρώχνουμε την μπάλα μέσα. Τώρα. Furnace. Ανάβουμε το φούρνο και θα λιώσει την μπάλα. Η μπάλα λοιπόν θα στάξει, αυτό μας σκοτώνει προσοχή, και θα περάσει εδώ στο κενό που κλείσαμε και θα λιώσει τον πάγο. Εμείς τώρα πρέπει να πηδήξουμε απέναντι, να πατήσουμε τον αντιακόπτη, να ανοίξει το λέιζερ, να κόψει το λέιζερ και να πάμε δίπλα. Αφού πάρουμε το διαμάντι. Άντε ρε. Αλάκα. Ωραία, περιμένουμε λίγο να λιώσει, δεν το ρισκάρουμε. Το διαμάντι το πήραμε. Τώρα κοιτάξτε εδώ μια άλλη μαλακία. Αυτό το διαμάντι πρέπει να το πάρουμε αφού σπάσουμε εμείς τον πάγο. Αλλά αν πέσει κάτω,
έσπασε, δεν μπορείς να το πάρεις. Οπότε πρέπει να κάτσεις εδώ και να σου έρθει το κεφάλι. Αυτό λοιπόν είναι όλες οι πίστες του παιχνιδιού. Αυτές είναι όλες και οι τέσσερις. Τώρα μας μένει να φάμε τον Μάλετοθ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά ελπίζω πως ναι. Έχουμε πάρει και το σούπερ όπλο μας. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει στρατηγική. Εγώ κάθομαι κάπου εδώ και απλά βαράω. Γιατί αυτός τώρα τρελαίνεται ο κερατάς και ρίχνει και κεραυνούς από τα χέρια και πετάει και αυτές τις μαλακίες. Πρέπει να του ρίξω πάρα πολλά hits. Κάπως έτσι. Οχ, τσαντίστηκε. Κύριε Καριούλη. Πάρτα! Με τη μία! Είμαι Λεβέντης! Ψώνιο! Αυτό λοιπόν ήταν το Sound of the Beast το 3. Όσοι έχετε την περιέργεια και θέλετε να το παίξετε, μπορείτε να δείτε ή από αυτό το βίντεο ή από άλλα που έχουν κάνει άλλοι. Τα puzzles, γιατί η δυσκολία η πολύ είναι αυτά. Αυτό λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Έφυγα.